θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον άνθρωπο που θα έπαιρνε σίγουρα το βραβείο του κορυφαίου παράγοντα τη σεζόν, αν υπήρχε τέτοιο βραβείο. Εντάξει, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τον χρηματοδότη τη ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Θανάση Χατζόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Χατζόπουλε, από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είστε καλά? Καλό μεσημέρι. Δόξα τω Θεώ. Ηρεμήσατε? Λέμε, καλά. Ηρεμήσατε? Μα όχι. Ακόμα δεν μπορώ να πω ότι είμαι ήρεμος. Είναι ο εκνευρισμός είναι μεγάλος και ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά με πολλές θυσίες, πολλούς κόπους, πολλή δουλειά. 7 μέρες τη βδομάδα στο γήπεδο και να φτάνεις στο τέλος, να φτάνεις στην πηγή και να μην μπορείς να πιεις νερό γιατί κάποιοι έτσι αποφάσισαν, είναι πραγματικά άδικο και εμένα προσωπικά με εξοργίζει. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς προσωπικά πρώτα απ' όλα και μετά τι είπατε στην ομάδα, πώς τους ζητήσατε να το ξεπεράσουν αυτό που έγινε? Στην ομάδα όλοι είπα ότι είμαι περήφανος για τα παιδιά αυτά. Πραγματικά ήταν μια ομάδα φέτος, στην αρχή αφισβητήθηκε, αλλά στο δρόμο έδειξε την ποιότητά της, έδειξε τη θέλησή της, έδειξε πάθος, πάλευε όλα τα παιχνίδια. Ακριβώς έγινε μια οικογένεια, πραγματικά ακριβώς όπως ίσως να ονειρευόμουν να είναι η ομάδα. Αυτό που πραγματικά ήθελα, να μην τα παρατάμε ποτέ, να παλεύουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Εγώ, κύριε Χατζόπουλε, αναρωτιέμαι το εξής. Σε ένα πρωτάθλημα που καμία θέση πλην του πρωταθλητή δεν έχει ουσιαστικά αντίκρισμα. Ξέρουμε ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, ξέρουμε ότι η ΑΕΚ θα παίξει στην άλλη διοργάνωση της Ευρωλίγκας, ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει θέση στο basketball, στο Champions League της FIBA. Τέλος πάντων, όλες οι θέσεις είναι προκαθορισμένες της Ευρώπης. Αν υπήρξε αυτό το πρωτάθλημα διακύβευμα όπως παλιά που έβγαζε τρίτη θέση στην Ευρωλίγκα, τι διαιτησίες θα βλέπαμε εις βάρος του ΠΑΟΚ ενδεχομένως? Όταν σε μια τέτοια κατάσταση που δεν θα χάσει η Βενετιά Βελόνη αν η ΑΕΚ έμενε απ' έξω, εάν ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κερδίσει, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα και να χάσει προχθές. Να μείωνε ο Λόβ στους δύο όπως μείωσε και να έβαζε η ΑΕΚ ένα τρίποντο. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω αν εσείς έχετε μια άλλη άποψη. Γιατί γίνεται όλο αυτό και πραγματικά το μπάσκετ έχει πάει εκεί που έχει πάει? Και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί κάποιοι οι οποίοι έχουν, τέλος πάντων οι ομάδες όπως λέτε, ο Παναθηναϊκός, οι ΑΕΚ έχουν τα μπάσκετ τεράστια. Με τέλος πάντων βαθύτερα ρόστερ, ποιότητα στους παίχτες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να φτάνουμε και να πρέπει στο τέλος οι διαιτητές να καθορίσουν ένα παιχνίδι. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση κατά τη γνώμη πρέπει να αλλάξει. Σε πρώτη φάση εγώ είμαι έτοιμος να προτείνω στον ΕΣΑ και δεν ξέρω κατά πόσο λογικά θα μπορεί να γίνει με αλλαγή των προκηρύξεων να έρθουν ξένοι διαιτητές. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Το ίδιο πράγμα μας συνέβη ακριβώς και στον ημιτελικό κυπέλλου με τον Προμηθέα. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Που θα πηγαίναμε έναν τελικό ακόμα κυπέλλου. Γιατί να μην έχουμε εμείς το δικαίωμα να πάμε δηλαδή? Επειδή έχει να κάνει με τις εκλογές σε ΟΚ, επειδή κάποιοι θέλουν έτσι, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να μην μπορεί μια ομάδα να προχωρήσει σε τους διάφορους θεσμούς που υπάρχουν? Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε και όπως εγώ πήγε πιο παλιά, πρέπει να αλλάξει και το κομμάτι της διαιτησίας. Να γίνει επαγγελματικό, να υπάρχουν αξιολογήσεις, να υπάρχουν κρίσεις. Λοιπόν, και όποιος δεν κάνει να πηγαίνει σπίτι. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα γιατί το μπάσκετ έχει ήδη καταστραφεί. Θα έλεγα ότι είναι έκφραση καταστρέφεται, αλλά ήδη έχει καταστραφεί. Λοιπόν, και όσο πάμε χειρότερα. Και αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, όλοι αυτοί που τρέχουν να αναλάβουν προεδρία και θέσεις στις διάφορες ομοσπονδία τέλος πάντων και παντού δεν το βλέπουν ότι το προϊόν καταστρέφεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ωραία, τι θέλουνε? Θέλουν την υγεία να τη διώξουν? Θέλουν να κυβερνούν τα λαμόγια και οι γκάγκστερ? Τι θέλουνε? Μάλλον. Είναι μια εξήγηση αυτή, μάλλον. Γιατί λοιπόν, φέτος, βιώσατε φέτος δύο σφυρίγματα που εγώ δεν έχω ξαναδεί στο μπάσκετ. Παρακολουθώ 30 χρόνια. Ένα τη γονατιά του Τζίση στο Λό θα τη ζήλυε και ο Αντολάκης. Διεθνείς διαιτητές δεν ήταν τίποτα, πραγματικά ασύλληπτο.
Και εκεί που λέγαμε ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα, ήρθε ένα ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, που μια φάση που πραγματικά και στα γήπεδα τη ΕΚΑΣ θα την έβλεπε ένα διαιτητή απλά να ξέρει του κανονισμού, όχι τώρα τρει και με instant replay και με χίλια δυο. Δηλαδή, ασύλληπτο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, και στον ημιτελικό του κυπέλου το φάουλ δόθηκε βήματα. Ανάποδα. Λοιπόν, τι να συζητάμε τώρα, δεν είναι. Πώς το είπατε, θέλουν να κάνουν κουμάντο, λαμόγια και γκάγκστερ, ε. Αυτό μάλλον θέλουν. Φαίνεται τελικά. Αυτό θέλουν. Γιατί προθέσεις δηλαδή, είπα ότι... Δηλαδή, το ότι το προϊόν του μπάσκετ καταστρέφεται. Αν όχι ότι έχει καταστραφεί, καταστρέφεται. Λοιπόν, άμα θέλουν να διώξουν υγιείς ανθρώπους, που θέλουν που αγαπάνε το άθλημα, είναι τόσα χρόνια κοντά και τέλος πάντων θέλουν να κάνουν κάτι καλύτερο, τι να πω, δεν ξέρω. Είπα ότι η υγεία που εκπέμπει ο ΠΑΟΚ τους προκαλεί στεναχώρια και αποδεικνύεται από τα δύο κρίσιμα παιχνίδια της περίοδου. Δεν χαίρονται για την υγεία που εκπέμπει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον εγώ αυτό εισπράττω. Εγώ θα το βάλω την υγεία που εκπέμπει γενικώς ο ΠΑΟΚ, γιατί επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στο ποδόσφαιρο, το οποίο τα τελευταία χρόνια πραγματικά με την έλεση του κ. Σαββίδη πετάει. Λοιπόν, τελικά αυτό το πράγμα δεν αρέσει μάλλον σε κανέναν ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει γενικά καλά. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι και το βόλι πάει καλά και άλλα τμήματα πολλά γίνεται εκεί, ο handball πράγματα. Λοιπόν, δυστυχώς δεν θέλουν ένα σωματείο που προσπαθεί και θέλει να είναι υγιές να πρωταγωνιστεί στα ελληνικά δρόμενα και σε διάφορα αθλήματα όπως είπα πιο πριν. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο γι' αυτό. Γιατί απλά... Δεν έχω σεβαστεί φέτος καθόλου την προσπάθεια που έγινε στο μπάσκετ, όπου δεν σεβάστηκαν, αφήστε με μένα, την ομάδα σαν ομάδα και αυτό το λαό που σε τέτοια περίοδο έπεσε με τα μούτρα πραγματικά και συγκέντρωσε το ποσό στην άκρηση με τον κου κεφαλαίου για να βοηθήσει την ομάδα να σταθεί στα πόδια της και να προχωρήσει το βήμα παραπέρα. Δεν σεβάστηκαν πραγματικά τίποτα. Δεν ξέρω τι να πώς να εκφραστώ. Για καλό το λέτε αυτό. Φοβάμαι ότι μπορεί να εκφραστώ με πολύ άσχημο τρόπο και να, τέλος πάντων, να το μετανιώσω μετά. Οπότε προτιμώ. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Αλλά για καλό το λέτε ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ συγκέντρωσε αυτό το ποσό. Γιατί αυτό είναι κακό για αυτούς. Λάθος. Λάθος. Είναι κακό για αυτούς, αλλά πρέπει να παραδεχτούν όλοι ότι αυτός ο λαός σε τέτοια περίοδο, όχι μόνο με την κρίση, με τον κορονοϊό, με τα χίλια μύρια προβλήματα που τραβάει ο κόσμος, λοιπόν, ήταν εκεί δίπλα στην ομάδα και αντί αυτό το πράγμα να το θαυμάσουν εκεί οι υπόλοιποι και να πούνε και εμείς να βοηθήσουμε τις αντίστοιχες δικές μας ομάδες, λοιπόν, όχι μόνο... Ίσως το ζηλεύουν, το φθονούν, δεν ξέρω τι να πω. Ακριβώς. Λοιπόν, και το ζηλεύουν και το φθονούν. Και παλιότερα δεν υπάρχει περίπτωση. Ο ΠΑΟΚΣΙΣ θα είναι εκεί πάντα για τον ΠΑΟΚ. Αν δεν το ζήλευαν και δεν το φθονούσαν, ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε στο τελικό του κυπέλου Ελλάδα στο μπάσκετ να εξαντλήσει τις πιθανότητές του και θα ήταν στην τετράδα σήμερα. Απλά. Απλά. Αυτό πολύ απλά. Είναι πολύ, πολύ πιθανό, ναι. Αλλά δυστυχώς είπαμε, κάποιοι νομίζω δεν θέλουν να το αφήσουν αυτό να γίνει. Όχι, δεν θέλουν. Γι' αυτό και δεν συμβαίνει. Άκουσα με πολύ προσοχή τα όσα είπατε και ξέρω ότι το στόμα μιλάει και το μυαλό πατάει φρένο για να αυτά που θα ακουστούν να είναι. Ναι, αυτό κάνει τώρα ο πρόεδρος της ΚΑΕ. Μάλλον όχι ο πρόεδρος, ο Θανάσης ο Χατζόπουλος. Πατάει φρένο με το μυαλό του και η γλώσσα του τον τραβάει. Δίνει μια μάχη εσωτερική σήμερα, για να μην πει κι άλλα. Η ιδέα για ξένους διαιτητές μπορεί να βρει εφαρμογή. Αν πραγματικά υπάρχουν ομάδες που θέλουν το καλό του μπάσκετ, δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην συμφωνήσουν σε αυτό. Λοιπόν, έστω μέχρι να βρούμε το δρόμο μας. Έστω μέχρι να γίνουν κάποιες αλλαγές. Αλλά πραγματικά σας λέω, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα.
δεν μπορώ να καταλάβω πώς το χωνεύουν ή το δέχονται τέλος πάντων ομάδες υπέρ τους, όταν άλλες ομάδες τους έχουν αδικήσει σε άλλα παιχνίδια. Λοιπόν, δηλαδή αυτό το πράγμα εμένα με τρελαίνει. Δεν μπορώ να μπαίνω συνέχεια στο γήπεδο και να σκέφτομαι τι θα γίνει σήμερα. Θα με ξερίσουν κόντρα ή όχι. Θα είναι καλό το παιχνίδι ή όχι. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που αντί να σκεφτόμαστε καθαρά τα αγωνιστικά, τους παίκτες μας, τον προπονητή μας, το πώς θα παίξουμε, τι θα κάνουμε, είμαστε καλά, δεν είμαστε καλά. Να σκεφτόμαστε αν θα μας αφήσουν να παίξουν. Λοιπόν, αυτό λοιπόν. Άμα το παιχνίδι προφανώς θα το είδατε, αλλά από το πρώτο δεκάλεπτο η διαφορά στο ημίχρονο 20 πόντου δεν είναι τυχαία. Η κάθε επαφή μας ήταν φάουλ. Λοιπόν, η διαφορά στις βολές τεράστιες. Και αυτό δεν έχει γίνει μόνο σε αυτό το παιχνίδι, έχει γίνει σε πολλά παιχνίδια μας. Λοιπόν, αυτό που μόλις είπατε. Να παίξεις άμυνα. Και από την άλλη πλευρά του γηπέδου να τραβάμε φανέλες και να τραβάμε σώματα και να μπροστά στα μάτια των διαιτητών και να μην γίνεται τίποτα. Έτσι. Αυτό που μόλις είπατε, να σκέφτομαι, είπατε, αν θα με ξυρίσουν κόντρα ή όχι. Απαντάς το ερώτημα και το δικό σας, κύριε Χατζόπουλε, και το δικό σου, Στέργιο, γιατί σε ένα τέτοιο παιχνίδι να μην μπορεί ο ΠΑΟΚ να αποκριθεί. Γιατί θα είναι ωραία να απογοητεύσουμε το Χατζόπουλο, το Σαβίδι, τον Κατσαρί, τον Τζαλόπουλο, το Χασεκίδη, τον Αμυρίδη και να τους κάνουμε να φύγουν, έτσι ώστε να ξαναγίνει ο ΠΑΟΚ μια ομάδα μεταξύ 3, 4, 5, 6, 7, 8, ανάλογα το άθλημα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τη συγκυρία και συγγνώμη για το λογίδιο. Λοιπόν, έχει τη συγκυρία να έχει σήμερα παράγοντες ικανούς και οικονομικά εύρωστους στα περισσότερα τμήματά του. Με κορονίδα τον Σαβίδη και τον ποδόσφαιρο. Άρα δώσ' τους δύο σφυρίγματα, δώσ' τους δύο φάπες στο κεφάλι, να απογοητευτεί ο κάθε Χατζόπουλος, να πάει σπίτι του, να ξαναγυρίσει ο ΠΑΟΚ στην 6η, 7η, 8η θέση και να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Το θέμα είναι ότι, όπως είπατε, και τα ονόματα που αναφέρατε, πάντα με αρχηγό τον κύριο Σαβίδη, καταλαβαίνετε ότι είμαστε, νομίζω, όλοι πεισματάριδες. Και φυσικά και με τον πρόεδρο του Εραστέχνη, τον κύριο Κατσαρή, όπως κρατάει τον Εραστέχνη τόσα χρόνια σε ψηλό επίπεδο, με πολλά τμήματα σε πρώτες κατηγορίες. Λοιπόν, και όλους τους υπόλοιπους που αναφέρατε, τον κύριο Αμυρίδη και τα λοιπά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι άνθρωποι που δεν τα παρατάνε εύκολα, δεν φοβούνται τις κακοτοπιές, δεν φοβούνται να κοντραριστούν. Και χειρότερο κακό στον εαυτό τους κάνουμε, γιατί εμείς νομίζω πεισμώνουμε παραπάνω. Πεισμώνουμε παραπάνω και θα προσπαθούμε παραπάνω. Τουλάχιστον θα βαράμε, νομίζω, το μπετό μέχρι να σπάσει. Έτσι. Τουλάχιστον πάντως, κύριε Αυτό δεν το ξέρουν, θα το μάθουν όμως. Το μαθαίνουν σιγά-σιγά, το καταλαβαίνουν. Σιγά-σιγά. Τουλάχιστον ακούσατε τη συγγνώμη. Να μην εγκαταλείπω τη μάχη. Ακούσατε τη συγγνώμη από τον διαιτητή τουλάχιστον. Νομίζω σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα για αυτό. Ναι, σίγουρα. Βέβαια. Πέταξε από τη χαρά. Συγγνώμες. Και επειδή γίνεται και πολύς δώρος για το θέμα, γιατί δεν κάναμε ένσταση και το καθεξής. Θα σας ρωτούσαμε τώρα, ναι. Ναι, όντως. Με την ένσταση δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι και δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι στο μεγάλο πρόβλημα. Το να παίζαμε ξανά τον αγώνα και το καθεξής θα δημιουργούσε ένα τεράστιο πρόβλημα στην εξαγωγή των play-off. Έτσι και αλλιώς, έτσι πως φτάσαμε με τον κορονοϊό, φτάσαμε σε σημείο να πραγματικά να μετράμε μέρες και ώρες πότε θα παίξουμε και τι και πώς θα βγει το πρόγραμμα. Λοιπόν, ένα αυτό, αλλά και δεύτερον, δεν έλυνε αυτό το πράγμα το βασικό πρόβλημα. Γιατί γίνονται αυτά τα αλάθη μέσα στις εισαγωγικά. Ο κ. Κορομιλάς ζήτησε συγγνώμη. Οι επιτελείς της ΚΕΔ. Ναι, προσωπικά σε μένα, βγαίνοντας. Ωραία. Πολύ ωραία. Μια συγγνώμη. Δεν λέει και τίποτα, αλλά οκ. Okay. Πέρα από αυτό, υπάρχουν αρμόδιοι που κρίνουν τον Κορομιλά, τον Μπουρσανίδη, τους διαιτητές. Είπαν τίποτα. Προσωπικά σε μένα τίποτα.
Ναι, μάθατε κάτι. Αναφέρομαι, ας πούμε, ο κύριος Σημειονίδης είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι στο Γιβραλτάρ. Είναι εδώ. Ναι, είδε τι ξέρω. Έγινε. Ναι. Να το ξέρω, δεν το ξέρω. Έχει γίνει καμία επικοινωνία. Δηλαδή, έστω να πούνε κάτι από την ΚΕΔ. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα σιγά σιγά να αλλάξει. Να πάει και η διαιτησία σε ένα επαγγελματικό επίπεδο, όπου πραγματικά θα υπάρχουν σωστές κρίσεις, σωστές αξιολογήσεις και να ενημερώνονται και οι ομάδες, τέλος πάντων, για το τι γράφεται από τον παρατηρητή, να ξεκινήσει σε μια άλλη βάση το κομμάτι αυτό. Υπάρχει, κύριε... δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να αλλάξει κάτι άλλο. Υπάρχει ένα μήνυμα, κύριε Χατζόπουλε, του Γκρίφιν. Νομίζω είναι ιδιαίτερο, γιατί δεν είναι από τα συνηθισμένα. Και λέει ο Γκρίφιν ότι το κίνητρο για μένα ήταν να κερδίσω το σεβασμό μιας ιστορικής ομάδας, την οποία κάποτε μισούσα ως αντίπαλός της, και ο λόγος, λέει, που τη μισούσα ήταν ο λόγος για τον οποίο πήγα σε αυτή η οπαδή της. Είναι κρίμα που ο κορονοϊός δεν μας άφησε να ζήσουμε την εμπειρία του να παίζουμε με κόσμο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον πρόεδρο μέχρι το φωτιστή, διότι είναι το καλύτερο γκρουπ με το οποίο έχω δουλέψει. Και σας ρωτάω, έχετε δεχτεί μηνύματα, γιατί τα διαβάζουμε στο διαδίκτυο, ότι Χατζόπουλε βγάλε διαρκείας τώρα? Δηλαδή, είναι κάτι το ασύλληπτο με βάση την πορεία της ομάδας τα τελευταία χρόνια πριν να αναλάβετε εσείς. Το να θέλει ο κόσμος ακόμα που να μην είναι τόσο σίγουρο ότι θα ανοίξουν οι πόρτες από τον Οκτώβριο, για παράδειγμα, στο μπάσκετ. Ο κόσμος θέλει να στηρίξει από τώρα. Δεν ξέρω αν λαμβάνετε και προσωπικά τέτοια μηνύματα από τον κόσμο. Λαμβάνω και πάρα πολλά, και πραγματικά είναι συγκινητικό. Το πρώτο βήμα που έδειξε ο κόσμος την αγάπη του ήταν με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, και δείχνει ο κόσμος ότι πραγματικά θέλει να δει τον ΠΑΟΚ να ανεβαίνει σκαλή-σκαλή μέχρι την κορυφή. Και είναι κάτι πραγματικά, όπως το ξαναπεί, πάρα πολύ συγκινητικό. Μας δίνει δύναμη πραγματική, ξέροντας ότι οι συνοπαδοί μας είναι δίπλα μας, να συνεχίσουμε τη δουλειά και να προσπαθήσουμε να φέρουμε τον ΠΑΟΚ όσο πιο ψηλά μπορούμε, με τις οικονομικές δυνατότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αν καταφέρουμε κάποια στιγμή και ξεχρεώσει η ομάδα και μπορέσει να βρεθεί ένας ισχυρός επενδυτής να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, πραγματικά θα είναι ευχής έργων και χαρά μου μεγάλη, δηλαδή, να δω ξανά τον ΠΑΟΚ να πετάει ψηλά. Θα ήταν μεγάλη μου, πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου. Μάλιστα. Στέργιο, τι άλλο έχουμε να τον ρωτήσουμε? Θα παίξει, πρόεδρε, η ομάδα. Για την ένσταση. Θα παίξει η ομάδα για την Ευρώπη. Στην Ευρώπη, ναι. Φαντάζομαι, σας ρωτάνε 100.000. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Έχετε πει ότι θα αναλύσετε όλα τα δεδομένα. Και λογικό είναι, νομίζω. Κοιτάξτε, για το θέμα της Ευρώπης, έχω ξαναπεί πως αν θα πάμε Ευρώπη, θα πάμε μόνο όταν έχουμε λυμμένα τα οικονομικά δεδομένα. Λοιπόν, να έχουμε εξασφαλισμένα τα έσοδα που θα χρειαστούν για να μην ξανασυμβεί με εμάς αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πήγαμε Ευρώπη μένα αλλά μπήκαμε μέσα δε. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά του είναι να ξεχρεώσει τα παλιά χρέη. Αυτό ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος και σε αυτόν θα παραμείνουμε. Αν τώρα δούμε ότι έχουμε έσοδα τα οποία μας επιτρέπουν να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας, και έχουμε τα έσοδα αυτά τα οποία μπορούμε να καλύψουμε και τις υποχρεώσεις, τα έξοδα, να το πω, της Ευρώπης, τότε φυσικά και θέλουμε να πάμε Ευρώπη. Εννοείται, ο ΠΑΟΚ είναι ένα brand name τεράστιο στην Ευρώπη. Λοιπόν, ειδικά στο FIBA Champions League θέλουν τον ΠΑΟΚ να παίζει στη διοργάνωση. Και φυσικά και εμείς θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα μας να συμμετέχει στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Αλλά αυτό για να γίνει, σας επαναλαμβάνω, πρέπει πρώτα να έχουμε εξασφαλισμένα τα έσοδα αυτά, τα οποία θα μας επιτρέψουν να το κάνουμε. Αλλιώς δεν θέλω να μπω στην διαδικασία του να πω πάμε Ευρώπη και μετά να μην έχουμε να πληρώσουμε αυτό, να μην έχουμε να πληρώσουμε εκείνο και να δημιουργήσουμε πάλι προβλήματα. Μάλιστα. Αυτό δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, τα πάντα θα γίνει ένας προϋπολογισμός και βάσει του τι έσοδα θα έχουμε, με αυτά τις συμφωνίες θα μπορέσουμε να κλείσουμε, με αυτά θα πορευτούμε και θα δούμε αν θα μπορούμε να παίξουμε ή όχι. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, κύριε Χατζόπουλε, και για τον coach και για παίχτες. Πραγματικά, αν είχαμε ένα μισά ώρα θα ήταν τέλειο. Κάλυψε, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, έχουμε 1,5 λεπτό. Θα ήθελα μια πιο προσωπική ερώτηση.
Αν σε αυτό το χρόνο, με χιλιάδες χιλιόμετρα και στο δικό σας το κοντέρ, με τα χρήματα, με την πίεση, με την αγωνία, αν υπήρχε στιγμή που να σκεφτήκατε ότι μήπως πήρα μια απόφαση που με φθείρει προσωπικά να το αφήσω σιγά σιγά, δηλαδή αν τα νιώσατε για την απόφαση, γιατί κλείνετε ένα χρόνο στο τιμόνι της ομάδας. Και η άλλη ερώτηση είναι για την ομάδα ποδοσφαίρου που το Σάββατο δίνει ένα μεγάλο τελικό. Ποιο είναι το δικό σας feeling? Και σας το ρωτάω σαν τον οπαδό του ΠΑΟΚ που δεν το έχετε κρύψει ότι ο οπαδός του ΠΑΟΚ είστε περισσότερο. Να απαντήσω στο πρώτο σκέλος της ερώτησης. Δεν υπάρχει. Έχω δώσει μια υπόσχεση στους συνοπαδούς μου ότι θα είμαι εδώ μέχρι να ξεχρεώσει η ομάδα. Λοιπόν, να το πω αλλιώς. Θα είμαι εδώ μέχρι να ξεχρεώσει η ομάδα και να έρθει ένας άνθρωπος να την αναλάβει πιο, πώς να το πω, πιο εύρωστος οικονομικά, γιατί εγώ όπως έχω πει δεν είμαι η Βασαβίδης, δεν έχω κάποια όρια να το πω έτσι. Δεν μπορώ να υποσχεθώ μεγάλα πράγματα στους συνοπαδούς μου. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι να κάνουμε οικονομικές value for money που λέγεται ομάδες, να ξεχρεώσει η ομάδα τα χρέη της και μετά να μπορεί με τα έσοδά της να πορεύεται. Μέχρι ποιο σημείο, αυτό θα εξαρτάται πάντα από τα έσοδα που θα έχει. Από εκεί και πέρα μπορέσει να βρεθεί κάποιος άνθρωπος που να έρθει, που μακάρι πραγματικά το λέω από την καρδιά μου να αποφασίσει ο κ. Σαββίδης να ασχοληθεί και με τον μπάσκετ, αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη χαρά για μένα που θα υπάρχει. Και όπου μπορώ και αν μπορώ πάντοτε να είμαι δίπλα να βοηθάω. Λοιπόν, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, δεν το συζητάμε, ο Πάκος θα πάει να πάρει τη νίκη. Τα παιδιά είναι σίγουρος ότι θα τα δώσουν όλα. Έχουν έναν προπονητή ο οποίος τα έδινε όλα σαν ποδοσφαιριστής. Είμαι σίγουρος ότι τους έχει περάσει το πνεύμα αυτό του μαχητή. Και θέλω να πιστεύω ότι θα πανηγυρίσουμε άλλο ένα τρόπο. Κώστα, έκανα τον πρόλογο στον κύριο Χατζόπουλο, βάλει τον επίλογο. Τίποτα. Δεν θα αισθανθεί άνετα, αλλά πρέπει να τον συγχαρώ και αυτόν και όλους τους συνεργάτες, τον κύριο Τηλιράκη, τον κύριο Καρακούση, όλα τα στελέχη της ομάδας, τον προπονητή, τους παίκτες. Αυτό που προσφέρατε φέτος στον ΠΑΟΚ είναι τεράστιο. Αποδείξατε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη οικογένεια που όταν υπάρχει αγάπη, υπάρχει λογική, υπάρχει σύνεση, υπάρχει οικονομική διαχείριση, μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα. Και θέλω επίσης να ευχηθώ υγεία στον κύριο Χατζόπουλο και καλή φώτιση μέσα στο καλοκαίρι για να ετοιμάσει μια ομάδα ακόμη καλύτερη από αυτήν που παρουσίασε φέτος. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Πέντε αρχές θα τις ξαναπώ που έχω πάρει από τον πατέρα μου. Αξιοκρατία, γνώση, ανθρωπιά, ποιότητα και ήθος. Είναι αυτές με τις οποίες προσπαθώ να πορευτώ. Τα αρχικά τους σχηματίζουν τη λέξη αγάπη. Και η αγάπη που έχω για την Παοκάρα είναι ατελείωτη, παιδιά. Δεν θα με ρίξει κάτω κανένας και τίποτα. Αυτό σας το υπόσχομαι. Ήταν χαρά μας που σας είχαμε, κύριε Χατζόπουλε. Πραγματικά. Καλή δύναμη. Και καλή ξεκούραση και καλό καλοκαίρι. Γιατί έχετε ανάγκη και την ξεκούραση, φαντάζομαι. Μετά από μια παιδική χρονιά, όσο μπορέσετε να ξεκουραστείτε. Δεν πειράζει. Τώρα θα δουλεύουμε, συνεχίζουμε εμείς να δουλεύουμε με τις υπόλοιπες υποθέσεις που τρέχουν και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι να στήσουμε και την ομάδα ξανά. Άρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριος Θανάσης Χατζόπουλος.